Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι απολύτως ρεαλιστική εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν να εντοπιστούν στην πατρίδα μας τουλάχιστον άλλοι 3-4 πρίνοι. Αυτοί οι πρίνοι σημαίνουν σε βάθος 15 έως 20 ετών τουλάχιστον 400 με 500 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Με μια πολύ συντηρητική τιμή της τάξης των 100 δολαρίων το βαρέλι, είναι εύλογο να συζητούμε συνολικά για καθαρά δημόσια έσοδα πάνω από 10 έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός Ενέργειας Γιώργος Μανιάτης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist για τα κοιτάσματα πετρελαίου, μιλώντας για διαγωνισμό σεισμικών ερευνών στην περιοχή του Ιωνίου και της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και για νέους αγωγούς φυσικού αερίου που διέρχονται από τη χώρα μας. Πληρώνουμε κάθε χρόνο ως Ελλάδα πάνω από 4% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 11 έως 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή και προμήθεια πετρελαιοειδών. Γι' αυτό θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με τον Εθνικό Φορέα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρώων Ανθράκων, υπογράμμισε ο Υφυπουργός. Όπως είπε, τις αμέσως επόμενες μέρες δίνουμε στη δημοσιότητα διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και της Δυτικής Ελλάδας. Αλλάζουμε θέμα, συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα εξειδικεύσουν και θα προωθήσουν μέσω ενός συμφώνου συνεργασίας, αναλαμβάνει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το θέμα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρος Βούγιας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Αβραμόπουλος. Στόχος είναι το νοικοκύρεμα του κυκλοφοριακού χάους. Η συνεργασία του Υπουργείου με το Δήμο είναι αυτονόητη, καθώς έχουμε κοινές προσεγγίσεις. Αυτό που θα επιδιώξουμε μέσω του συμφώνου συνεργασίας είναι να γίνουμε γρήγοροι και αποτελεσματικοί, δήλωσε ο κ. Βούγιας. Υπάρχει σύμπτωση απόψεων για το πρέπει να γίνει για να επανέλθει η πόλη σε μια ανθρώπινη μορφή. Όμως, ό,τι και να κάνουμε εμείς, αν δεν συνειδητοποιήσει ο πολίτης ότι πρέπει να συνεργαστεί να γίνει η καλύτερη ζωή του, αυτό δεν θα γίνει, δήλωσε ο κ. Μπουτάρης. Να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον κ. Ανδρέα Κουράκη, ο οποίος συμμετείχε και στη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Μεταφορών. Καλησπέρα, καλησπέρα στον κ. Κουράκη, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είμαι Αντιδήμαρχος Πρασίνου, είμαι Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κουράκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Τι υπόθηκε λίγο πολύ στη σύσκεψη, τι αποφασίστηκε και τι παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν στη Θεσσαλονίκη? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ξέρουμε το θέμα το κυκλοφοριακό είναι το πιο σημαντικό από τα πιο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει, που αντιμετωπίζει ως πρόβλημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με την ιστορία με τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, με την καταστροφή για όλων των κανονισμών, με τους ηλεκτροδρόμους που οι οποίοι δεν διατηρούνται όπως πρέπει να διατηρούνται καθαροί για να περνούν τα λεωφορεία. Όλα αυτά μαζί με το παρκάρισμα που ο καθένας παρκάρει όπου θέλει, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο, πεζοδρόμια, αμαία, χώρους για αμαία, ράμπες για αμαία, πεζόδρομους κτλ. Κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει, να ξεκινήσουμε να μπαίνει μια τάξη σε όλα αυτά. Είπαμε λοιπόν ότι σε πρώτη φάση ξεκινούμε να εκεί θα θεσμοθετηθεί μέχρι τον φθινόπωρο, ελπίζουμε. Θα καθορίσουμε νέες λεωφορείδες, 5 νέες λεωφορείδες, οι οποίες θα περνούν από τους δρόμους λεωφόρου Στρατού Παπαναστασίου, Αγγελάκη, Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, Ανθέων δηλαδή. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα αφενός με τα λεωφορεία να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αφετέρου θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και ορισμένους τμήματα των δρόμων που καταλαμβάνονται παράνομα από αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν κάτω ακριβώς από τις πινακίδες, οι οποίες δεν έχει, ότι απαγορεύεται το παρκάρισμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο είναι αρμοδιότητα του Υφυπουργού, είναι ότι και εμείς το αποδεχτήκαμε σαν μέτρο, ότι θα υπερδιπλασιαστεί η τιμή των προστήμων να επιβάλλονται για παράνομη στάθμιση. Να θυμίσω ότι τώρα είναι το πρόστιμο είναι 80 ευρώ και αν κάποιος το πληρώσει αμέσως, συγγνώμη, 40 ευρώ και αν το πληρώσει αμέσως εκπλήθηκε στο μισθό. Η πρόταση του Υπουργείου είναι να διπλασιαστεί μέσω του ΚΟΚ, του Κώδικου Οδικής Κυκλοφορίας που πρόκειται να νομοθετηθεί, να γίνει νόμος δηλαδή στο καλοκαίρι, και να φτάσει στα 80, ίσως και στα 100 ευρώ για να είναι ένα προτεραιωτικό μέτρο για κάποιον που θέλει να, τέλος πάντων, να αγνοήσει όλους τους κανονισμούς και τους συμπολίτες του και να παρκάρει όπου θέλει. Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι το θέμα των φορτωσεων. Η πρόταση δική μας είναι ότι θα πρέπει οι φορτωσεις να γίνονται μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, ούτως ώστε
να μπορεί να, μετά τις 7 η ώρα η κίνηση κυρίως στους βασικούς, στο βασικό δικό δίκτυο. Από τι ώρα να ξεκινούν, κύριε Κουράκη? Ξεκινάει από τις 5.30 ώρα, από τις 6 ώρα. Αυτό θα είναι μια πρόταση την οποία θα κάνουμε στα πλαίσια της διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων, και αυτών που έχουν καταστήματα αλλά και των αυτών που έχουν τα δίκτυα διανομής, ώστε να συμφωνήσουμε σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει, δηλαδή να γίνεται η φόρτωση από συγκεκριμένα σημεία σε χρόνο τέτοιο που δεν θα εμποδίζει την κυκλοφορία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που ισχύει τώρα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, που κλείνεται μια λωρίδα κυκλοφορίας και καταλαβαίνετε στην Εγνατία, Βασιλής Όλας, στην Μυθή κτλ. Γίνεται αδιαχώρητο. Όταν γίνεται 10 η ώρα, 11 η ώρα, ότι γίνονται οι πρωτοεκπορτώσεις. Αυτό. Και επίσης ένα τελευταίο σημείο στο οποίο καταλήξαμε ήταν μια δέσμευση που είχε αναλάβει ο Υφυπουργός στα πλαίσια της συζήτησης που είχαν γίνει για την ασφαλή μετακίνηση και κυρίως γύρω από τα σχολεία. Δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει με 30.000 ευρώ μια μελέτη για 6 σχολικά συγκροτήματα στις 6 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκη, για να υπάρχει μια ομαλή και ασφαλή πρόσβαση προς και από τα σχολεία για τα παιδιά, για τους συνοδούς τους, που αυτό σημαίνει θα γίνουν ράμπες, θα παρθούν προστατευτικά μέτρα, φωτεινές σημάνσεις, πεζόδρομοι, γύρω-γύρω από τα... Η χρηματοδότηση για όλα αυτά από πού θα έρθει, ναι, ένα καλό ερώτημα. Τα χρήματα δεν είναι πολλά, 30.000 ευρώ δεσμεύτηκε να δώσει ο κύριος Υπουργός. Είναι δηλαδή μια στοιχειώδης αμοιβή για κάποιες μελέτες. Στη συνέχεια εμείς ως Δήμος Θεσσαλονίκης θα κάνουμε αυτές τις κατασκευές με έργα τεμπιστασίας, τα οποία δεν χρειάζονται πολλά λεπτά. Θα αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό, εργατοτεχνικό δυναμικό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αντιδήμαρχε, τα ταξί θα κυκλοφορούν στις λεωφοριολωρίδες ή όχι? Προς το παρόν ναι. Παρά το γεγονός ότι η τελική στόχευση δική μας είναι να κυκλοφορούν μέσα στις λεωφορείδες μόνο τα λεωφορεία, με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Δήμο, με το μετρό, το οποίο είναι όπως είναι σταματημένο, δεν έχουμε εξέλιξη όπως θα τη θέλαμε. Και γενικά με την κατάσταση που υπάρχει σε αυτή τη στιγμή στην πόλη, τουλάχιστον για το αμέσως προσεχές διάστημα, τα ταξί θα πρέπει να κυκλοφορούν μέσα στους λεωφορείες, γιατί αλλιώς θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα συνολικό. Αλλά η δική μας η προοπτική είναι, μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν, να βγουν και τα ταξί από τις λεωφορείες, να κυκλοφορούν τα λεωφορεία μόνο, αλλά αυξημένα κατά 100 τουλάχιστον, γιατί ο στόλος δηλαδή των λεωφορείων του ΑΣ θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 100 λεωφορεία για να μπορεί να εξυπηρετεί με μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια τον πληθυσμό της πόλης που θέλει να χρησιμοποιήσει τα μέσα συλλογικής μεταφοράς. Μάλιστα. Κύριε Κουράκη, θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να τα πούμε αναλυτικά εδώ από κοντά, στο στούντιο της Εγνατίας. Βεβαίως, και μόλις κάνουμε και συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί εντάξει, έχουν υποθεί όλα, οι μελέτες έχουν γίνει, πρέπει να αρχίσουμε που είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε έργα σε υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Καλό μεσημέρι στον Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκη, στον Ανδρέα τον Κουράκη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Επιστολή στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδο σχετικά με την ανέτη απομάκρυση των δύο παιδιάδρων από το Κέντρο Υγείας Ροδόπολης Σερών, που δημιουργεί μείζον πρόβλημα στην περιοχή, η οποία έχει μάλιστα απόλυτη ανάγκη από τις υπηρεσίες αυτής της ειδικότητας. Στην επιστολή του Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι η απουσία των παιδιάδρων που εξυπηρετούν περί τα 2.000 παιδιά σημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης οι γονείς πρέπει να μετακινηθούν από 40 χιλιόμετρα από το Σιδηρόκαστρο ως 75 χιλιόμετρα από τις Σέρες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ακόμη και για ζητήματα ρουτίνας όπως εμβόλια και ιώσεις. Επίσης, ο κ. Ψωμιάδης υπογραμμίζει τις αυξημένες ανάγκες σε παιδιάτρους της περιοχής λόγω των τουριστικών υποδομών της. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης απόσπασης των δύο παιδιάτρων ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος μιας ακριτικής περιοχής. Είναι αδιανόητο, όπως είπε, εν έτη 2011 ένα κέντρο υγείας να μην διαθέτει στοιχειώδεις ειδικότητες όπως αυτή του παιδιάτρου. Την ώρα που το κράτος ζητά θυσίες από τους πολίτες, δεν είναι δυνατόν να απαξιώνει μια ολόκληρη περιοχή και να την εγκαταλείπει στην τύχη της, καταλήγει στην επιστολή του. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που η Θεσσαλονίκη είναι γενέτειρα του Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό ανέφερε στο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Καντρί τον Μπάσο, Γιάννης Μπουτάρης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι επιθυμεί να ενισχυθούν οι σχέσεις Κωνσταντινούπολης-Θεσσαλονίκης, επισημένοντας μάλιστα ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας σημειώνουν σταθερή πρόοδο. Αυτό που είναι σημαντικό, τόνισε ο κ. Μπουτάρης, είναι οι Τούρκοι να αισθάνονται εσάς στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, όπως οι Έλληνες αισθάνονται εσάς στο σπίτι τους στην Κωνσταντινούπολη. Και είπε ακόμα ότι στόχος της επίσκεψής του
αποτελεί η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης πόλης. Από την πλευρά του, ο κύριος Στοπκάς επεσήμανε ότι η Θεσσαλονίκη σημαίνει πολλά για τους Τούρκους, ως η πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κεμάλ Ατατούρκ, και απίθυνε κάλεσμα σε ομάδες Ελλήνων τεχνικών να επισκεφθούν την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να επωφεληθούν από την εμπειρία της Δημαρχίας σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, μεταφορών, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και υπηρεσιών του Δήμου. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Μπουτάρης συναντήθηκε επίσης με παράγοντες του τουρισμού και ανακοίνωσε ότι από την 27η Μαΐου οι τουρκικές αερογραμμές αρχίζουν απευθείας πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη. Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων του ποντιακού ελληνισμού με αφορμή την μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη στο Μνημείο Ηρών και Μαρτύρων του Πόντου στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Στο μνημόσυνο παρευρέθηκε η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, καθώς και εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων και οργανώσεων, αλλά και απλοί πολίτες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί ενωμένα όλα τα ποντιακά σωματεία να τιμήσουμε τους αδελφούς μας Ποντίους, τόνισε ο κ. Μπουτάρης, ενώ ο Μητροπολίτης Άνθιμος εξήρε την πρωτοβουλία του Δημάρχου, τονίζοντας ότι ενωμένοι όλοι οφείλουμε να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμή στην ιστορία και το παρελθόν μας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων διοργάνωσε συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας και ακολούθησε πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Νωρίτερα ξεκίνησε ποδηλατοδρομία από το Χορτιάτι που κατέληξε στο χώρο της συγκέντρωσης με ενδιάμεσο σταθμό το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια. Προκαταρκτική εξέταση για το θέμα που αποκαλύφθηκε με τα ραδιενεργά στοιχεία τα οποία εντοπίστηκαν σε φορτία απορριμματοφόρων από τους Δήμους Κορδελιού, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης και Θέρμης στο Χιτά της Μαυροράχης, διέταξε ο εισαγγελέας Ευάγγελος Μαδεμλής. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί η προκαταρκτική από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης προκειμένου να διαπιστωθεί αν και ποιοι έχουν ευθύνες για τη διοχέτευση των ραδιενεργών στοιχείων ανάμεσα στα οικιακά απόβλητα τα οποία μεταφέρονται στο Χιτά με τα απορριμματοφόρα των Δήμων. Ο κ. Μαδεμλής ζητά να διαπιστωθεί αν υπήρξε έκθεση σε της υγείας πολιτών και αν υπήρξε ρήπανση του περιβάλλοντος. Την επιχορήγηση ποσού ύψους 18.948.463 ευρώ στις περιφέρειες προσκάλυψης των επενδυτικών δαπανών για το μήνα Μάιο ανακοινώνει σε απόφαση του το Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνει το ποσό θα αποδοθεί στις δικαιούχες περιφέρειες με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Καρδιά σημαίνει ζωή. Ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Στάθης Λαφαζανίδης, προσκαλεί στην ιατρική διάλεξη με θέμα όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις κυριότερες παθήσεις της καρδιάς αύριο Τρίτη, 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 57. Μετά τη λήξη των ομιλιών θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος. Οι καρδιοχειρουργοί θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.